Το 1940, λίγους μήνες μετά την εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στην Πολωνία, το απόλυτο σύμβολο του τρόμου δημιουργήθηκε. Το στρατόπεδο Auschwitz. Το Auschwitz βρίσκεται σε μισή ώρα περίπου απόσταση από την Κρακοβία. Πλησιάζοντας το Auschwitz και διανύοντας ένα δρόμο με δάσος, με κίνηση, με ζωή, και πλησιάζοντας και βλέποντας πολλά πούλμαν που περιμένουν τους τουρίστες τους, τον πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων που βρίσκονται εκεί τριγύρω, δεν συνειδητοποιεί κάποιος αμέσως το πού βρίσκεται. Βρίσκεται σε ένα σύνολο από καλοδιατηρημένα κτίρια, τα οποία σε κάποιον που δεν γνωρίζει ίσως δίνουν την εντύπωση μιας κατασκήνωσης. Μόνο όταν κάποιος δει τη φρικτή είσοδο, την φρικτή πινακίδα Arbeit macht frei, η δουλειά απελευθερώνει, που σκοπό είχε να παραπλανήσει τους φυλακισμένους ότι ήρθαν για να δουλέψουν, ενώ στην πραγματικότητα είχαν έρθει για να δολοφονηθούν, μόνο όταν δει αυτή τη φρικτή είσοδο, καταλαβαίνει πού πραγματικά βρίσκεται. Η εργάσιμη μέρα ξεκίναγε στις 4 η ώρα το πρωί και μετά την αναφορά, η οποία μπορούσε να διαρκέσει ώρες ολόκληρες, οι εχμάλωτοι έφευγαν για δουλειά, ενώ ταυτόχρονα η ορχήστρα του Auschwitz έπαιζε χαρούμενα εμβατήρια για να τους εμψυχώνει. Εχμάλωτοι από όλα τα μέρη του κόσμου έφταναν στο Auschwitz, ακόμα και από τη μακρινή Ρόδο. Οι περισσότεροι φυσικά ήταν Εβραίοι. Στο Auschwitz συνολικά υπήρχαν περίπου 40 στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Οι φωτογραφίες που θα δούμε τώρα είναι πραγματικές φωτογραφίες τραβηγμένες κρυφά μέσα από τη φρίκη εκείνης της εποχής. Οι φωτογραφίες αυτές πιθανότατα είναι τραβηγμένες από τον Alberto Herrera. Ο Alberto Herrera ήταν Sonderkommando. Οι Sonderkommandos ήταν κρατούμενοι, αναγκασμένοι από τους Ναζί να είναι επιστάτες, αναγκάζονταν να καταδίδουν, να κλέβουν, να σκοτώνουν τους υπόλοιπους καταδικούς και στο τέλος δολοφονούνται και αυτοί. Thank you.
βλέπουμε φωτογραφίες ανθρώπων που πέθαναν μέσα στο Auschwitz. Συνολικά, πάνω από 1 εκατομμύριο εχμάλωτοι δολοφονήθηκαν στο στρατόπεδο αυτό και πάνω από 6 εκατομμύρια συνολικά σε όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης της ναζιστικής Γερμανίας. Στη φωτογραφία βλέπουμε τον Maximilian Kolbe, έναν εχμάλωτο που θυσίασε τη ζωή του προκειμένου να σωθεί ένας άλλος εχμάλωτος. Η πρώτη μαζική εκτέλεση κρατουμένων έγινε μέσα στα υπόγεια του κτηρίου 11, του κτηρίου που βλέπουμε στη φωτογραφία. Όταν ο διοικητής του Auschwitz, Rudolf Hess, συνειδητοποίησε ότι δεν έφταναν πλέον τα κτίρια για τη μαζική δολοφονία των κρατουμένων, διέταξε να δημιουργηθούν οι διαβόητοι θάλαμοι αερίων. Στη φωτογραφία βλέπουμε την είσοδο ενός θαλάμου όπως είναι σήμερα, τους φούρνους στους οποίους καίγονταν τα πτώματα μετά την εκτέλεσή τους. Όλος ο μηχανισμός εξόντωσης δολοφονίας των κρατουμένων. Η δολοφονία γίνονταν με υδροκιάνιο, με το διαβόητο Cyclone B, ένα ειδικά κατασκευασμένο δηλητήριο για την άμεση εξόντωση των κρατουμένων. Στις φωτογραφίες βλέπουμε τα τιμολόγια της παραγγελίας του δηλητηρίου από τους Ναζί. Οι εχμάλωτοι οδηγούντο στον τόπο της εκτέλεσης με την πρόφαση της καθαριότητας ότι δήθεν θα κάνουν μπάνιο. Τους διέταζαν να γδυθούν, να αφήσουν οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας είχαν πίσω τους και να μπουν στο θάλαμο αερίων όπου και εκτελούντο. Στις φωτογραφίες βλέπουμε οικιακά σκεύη, προστατικά μέλη, παπούτσια, ακόμα και μαλλιά των εκτελεσμένων κρατουμένων. Οι εκτελέσεις στο Auschwitz ήταν ένα καθημερινό φαινόμενο. Στη φωτογραφία βλέπουμε τον τοίχο στον οποίο εκτελέστηκαν χιλιάδες αθώοι κρατούμενοι.
είτε επειδή προσπάθησαν να δραπετεύσουν, είτε επειδή παραβίασαν έναν από τους πολύ αυστηρούς κανόνες του Auschwitz. Γιώζεφ Μέγκελε, ο άγγελος του θανάτου. Αξιωματικός των SS, με 2 διδακτορικά, εξαιρετικά μορφωμένος, γιατρός του Auschwitz. Το καθήκον του ήταν να διαχωρίζει τους αιχμαλώτους σε αυτούς που θα εκτελούνται αμέσως κατά την αφιξή τους, οι πιο γέροι, οι πιο αδύναμοι, τα μικρά παιδιά, από αυτούς που θα μπορούσαν να δουλέψουν. Στα χέρια του Μέγκελε, τα πειραματόζωα, οι κρατούμενοι αυτοί, πέρναγαν απίστευτες διαδικασίες. Τους έκανε ενέσεις με βακτήρια, τους έκανε διάφορα πειράματα, διάφορες εγχειρήσεις, χωρίς αναισθησία, και χρησιμοποιούσε τα πειράματα για την επιστήμη του. Ο Μέγκελε δεν αντιμετώπισε ποτέ την δικαιοσύνη. Κατάφερε να αποδράσει πριν συλληφθεί. Όταν το κτίριο του Auschwitz δεν έφτανε για την τόσο μαζικό πλήθος δολοφονιών, τότε χτίστηκε και το δεύτερο, το Auschwitz-Birkenau, το οποίο είχε σαν αποκλειστική αρμοδιότητα να εξοντώνει φυλακισμένους μαζικά. Στη φωτογραφία του κτιρίου 25, καθώς και στο εσωτερικό του, βλέπουμε τη φυλακή ουσιαστικά των κρατουμένων, οι οποίοι υποχρεώνονταν να κοιμούνται έως και 10 άτομα στο ίδιο κρεβάτι, τη φυλακή των κρατουμένων που απλά περίμεναν να εκτελεστούν. Στο βίντεο αυτό βλέπουμε τα απομεινάρια ενός από τους θαλάμους αερίων που έχουν παραμείνει μέχρι και σήμερα. Τους υπόλοιπους τους κατέστρεψαν οι Ναζί για να μην αποκαλυφθούν.